Κυρία Παναγιωτοκοπούλου, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή συνήθως το ΚΚΕ έχει ένα λόγο πολύ γενικό σε αυτά τα θέματα, πιστεύετε. Είναι συγκεκριμένο. Να το δούμε λοιπόν, αν είναι συγκεκριμένος. Τα θέματα των υποδομών σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας θα τα βρούμε μπροστά μας. Το λένε πολλοί ειδικοί. Έτσι, και το θέμα αυτό που είπε τώρα ο κύριος Μάρδας για τους δασικούς χάρτες. Τοποθετηθείτε, σας παρακαλώ, ένα σχόλιο. Λοιπόν, να σας πω καταρχήν το εξής. Είναι προκλητικό, και δεν λέω ότι το λέτε εσείς, είναι προκλητικό να λέμε την επόμενη μέρα που έχουν καεί 25.000 στρέμματα στην κεντρική Εύβοια, να λέμε ότι λειτουργήσε το επιτελικό κράτος. Αν σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα 25.000 στρέμματα έρχονται να προστεθούν στα ήδη 12.000 καμένα που κάηκαν ακριβώς πριν ένα χρόνο. Και το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτόν τον ένα χρόνο, τι μέτρα πάρθηκαν, τι μέτρα στο επίπεδο της πρόληψης πάρθηκαν, της πυροπροστασίας, των μέτρων στήριξης της δασοπροστασίας και της πυροσβεστικής, ώστε να εξοπλιστούμε κατάλληλα μέσα και προσωπικά για να αποφύγουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Τι μέτρα πάρθηκαν. Θεωρείτε ότι είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα της δασικής. Θεωρούμε ότι είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο πρέπει να το δεις ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης, όπου πρέπει να πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα. Σας λέω πολύ συγκεκριμένα και στην δασοπροστασία και στον εξοπλισμό μου μέσα υποδομές και προσωπικό της πυροσβεστικής. Και βεβαίως ερχόμαστε την. Και μάλιστα εκεί, εμείς μιλήσαμε και πολύ συγκεκριμένα για το τι έπρεπε συγκεκριμένα να γίνει και στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε αυτό που λέμε αντιπυρικές ζώνες, στο να υπάρχουν κρούνοι σε κάθε περιοχή, στο να υπάρχουν δηλαδή σε αυτή την περιοχή που υπάρχει πραγματικά πρόβλημα και προέκυψε και το προηγούμενο χρόνο, συγκεκριμένα μέτρα για να μην έχουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν και στην επόμενη μέρα. Εδώ τώρα πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Θα υπάρχει, για παράδειγμα, αποζημίωση όλων αυτών των ανθρώπων που είχαν ζημίες της περιουσίας, στο 100% λέμε εμείς. Θα υπάρχουν, για παράδειγμα, ακόμα και τώρα θα μπει επιτάπητο σε αυτό το σοβαρό ζήτημα της δασοπροστασίας και της ενίσχυσης της. Γιατί ξέρετε, αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα και τα έργα προστασίας της ζωής του λαού δεν είναι στην προτεραιότητα ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα θεωρεί μη επιλέξιμα, ούτε αντίστοιχα και των κυβερνήσεων και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής κυβέρνησης. Και πάμε λοιπόν τώρα στο ζήτημα της Αμοθράκης. Λοιπόν, αλληλοκατηγορίες. Ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε. Όμως αυτές τις αλληλοκατηγορίες, ξέρετε, δεν ακούστηκε ούτε μία κουβέντα και ούτε πρόκειται να ακουστεί για το εφοπλιστικό κεφάλαιο που στο κυνήγι του κέρδους στην ακτοπλοεία, αφήνει, ενώ επιδοτείται, αφήνει νησιά χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση χειμώνα-καλοκαίρι, οι επιβάτες πληρώνουν πανάκριβα εισιτήρια και μάλιστα ταξιδεύουν με σαπιοκάραβα και οι ναυτεργάτες δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Και για όλα αυτά δεν ακούγεται κουβέντα. Γιατί σε αυτή, ξέρετε, τη λογική λειτουργήσε και η προηγούμενη κυβέρνηση. Συνέχισε δηλαδή την επιδότηση των εφοπλιστών, οι οποίοι πληρώνουν ελάχιστους φόρους. Σε αυτή βεβαίως τη λογική θα συνεχίσει και η επόμενη κυβέρνηση. Και μιας και μιλάμε για τον τουρισμό και είμαστε σε μια τουριστική περίοδο, υπάρχουν χιλιάδες, ξέρετε, οικογένειες που δεν θα κάνουν φέτος διακοπές. Δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Όπως υπάρχουν και χιλιάδες, ιδιαίτερα νέα παιδιά, που δουλεύουν σε συνθήκες τέτοιες, πραγματικά δύσκολες συνθήκες, ασφυκτικές συνθήκες στον τομέα του τουρισμού. Και να θυμίσω αυτό που λένε, και δεν είναι βέβαια και ψέμα, ότι αυτός ο κλάδος του τουρισμού έχει γνωρίσει τα προηγούμενα χρόνια και τώρα γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη. Δηλαδή, από τη μια έχουμε ανάπτυξη των κερδών των μεγάλων ομίλων στον τομέα του τουρισμού, αλλά από την άλλη έχουμε συνθήκες ασφυκτικές, γαλέρας πραγματικά, που φάνηκαν και με τον πιο άσχημο τρόπο και στο παράδειγμα της Κέρκυρας, για χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο, χωρίς πολλές φορές ασφάλιση, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα. Σε τέτοιες συνθήκες δουλεύουν. Να λοιπόν, δείτε λοιπόν αυτήν την αντίφαση. Τι απαντάτε όμως στην απέναντι πλευρά, την πιο φιλελεύθερη, που λέει ότι. Και την πλευρά των επιχειρηματιών που λέει ότι αν τους ασφαλίσουμε απολύτως πλήρως όλους, αν τους βάλουμε σε καλά διαμερίσματα να μένουν, θα γίνει τόσο ακριβό το τουριστικό. Όχι, θα γίνει τόσο ακριβό, τόσο ψηλό το κόστος παροχής τουριστικών υπηρεσιών που δεν θα είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί, άρα δεν θα έχουμε τζίρο, άρα δεν θα έχουν δουλειά. Λοιπόν, δηλαδή, τι απαντάτε. Γιατί να σας πω, καταρχήν εμείς ξέρετε είμαστε οι μόνοι, ολοκληρωμένη είμαστε οι μόνοι λοιπόν, που λέμε ότι ποτέ. Και πουθενά στον κόσμο δεν συμβιβάστηκαν από τη μια μεριά κέρδη και προνόμια για αυτό που λέμε εμείς μεγάλο κεφάλαιο, και αυτό είναι και στον κλάδο του τουρισμού, με συνθήκες καλές εργασιακές δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Πουθενά στον κόσμο. Είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Και όποιος θεωρεί ότι μπορεί αυτά να συμβιβαστούν, απλά κοροϊδεύει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει πραγματικά να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι και εδώ, αν θέλετε, τα δικαιώματά τους. Και βέβαια βάζουμε και μία άλλη προοπτική στον κόσμο, ότι για φανταστείτε όλες αυτές οι υποδομές που υπάρχουν και είναι πολλές στη χώρα μας, μεγάλα ξενοδοχεία,
Αν όλες αυτές οι υποδομές ήταν κοινωνική περιουσία, θα μπορούσε και ο λαός μας να απολαμβάνει φτηνές διακοπές για αυτόν την οικογένειά του και τα παιδιά του. Και να ήταν, ξέρετε, και πιο. Κοινωνική περιουσία εννοείται να ήταν κρατικά. Κοινωνική περιουσία στα πλαίσια μιας άλλης εξουσίας και οικονομίας. Αυτό είναι για μας, ξέρετε, η προοπτική. Και αυτή την προοπτική νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να τη σκεφτόμαστε κιόλας ο λαός μας. Γιατί είναι η μόνη που μπορεί να το εξασφαλίσει ζωή με δικαιώματα. Κυρία Παναγιωτοκοπούλου. Και να κλείσουμε. Κατανοώ αυτό που λέει ο κύριος Μάρδας, ότι δεν βιάζονται να κάνουν κριτική στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και θα συνεχίσει ακριβώς στον ίδιο δρόμο, βεβαίως με πιο γρήγορους ρυθμούς και στη λογική βέβαια όλος να επιβάλλει και αυτό που και η ίδια λέει νόμος και τάξη, το δόγμα της. Αλλά κοιτάξτε τώρα, είπε μια κουβέντα για τον προϋπολογισμό. Σε όλες τις περιπτώσεις κουβεντιάζουν και γίνεται και μια αντιπαράθεση για τον προϋπολογισμό, αλλά αφήνουν, αν θέλετε, δεν αγγίζουν το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό που έχει αυτός ο προϋπολογισμός. Το 95% των φόρων τον πληρώνει ο λαός, αυτό που λέμε λαϊκή οικογένεια, εργάτες αυτοαποσχολούμενοι, φτωχοί αγρότες, και μόλις το 5% πληρώνει αυτό που λέμε μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλοι όμιλοι. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Τους επόμενους 4 μήνες το θα πρέπει να πληρώσουμε ένφια, ο οποίος είναι ένας άδικος φόρος που πρέπει να καταργηθεί. Πρέπει να πληρώσουμε φόρο εισοδήματος, πρέπει να πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας. Αυτές τα, συν ό,τι άλλο θα έρθει να προσθεθεί από τις απαιτήσεις στα πλαίσια της λεγόμενης αξιολόγησης. Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και πολλή αγώνα. Και σε όλα αυτά, αν προσθέσει κανείς και το ζήτημα των εργασιακών, που εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πάει να ισοπεδώσει ό,τι έχει μείνει όρθιο και να γίνουν πιο εύκολες οι απολύσεις και να γενικευτεί η ευελιξία και να λειτουργούν ασύδοτα τα δουλεπορικά γραφεία και να χτυπηθεί το δικαίωμα της απεργίας, αυτό που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να το αποτελειώσει η Νέα Δημοκρατία. Να διορθώσουμε τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούμε. Είμαστε εδώ να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, αυτός ο κόσμος σήμερα που υποφέρει, να σηκώσει κεφάλι. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, σας ευχαριστούμε πολύ.